Ποιο χαρακτηριστικό εσύ θαύμαζες από, και, θα, ναι, και θαυμάζεις από τους γονείς σου και θεωρείς ότι το έχεις πάρει κιόλας? Κοίτα, άλλος άνθρωπος η μάνα μου, άλλος ο πατέρας μου. Είναι η κλασική περίπτωση του γιν και του γιάνγκ που έρχονται και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Τώρα, η μάνα μου είχε ένα φοβερό πείσμα, φοβερό ένστικτο. Το ένστικτο το έχω πάρει, δεν το χρησιμοποιώ πάντα, οπότε δεν το έχω χρησιμοποιήσει, την έχω πατήσει. Με προειδοποιεί δηλαδή, αλλά μερικές φορές δεν τα ακούω και τώρα πια έχω οποίο θα τα ακούω, δεν πανάνε οτιδήποτε θα ακούω το ένστικτό μου. Σπανίως πέφτει έξω. Ο πατέρας μου είναι πιο τετράγωνη λογική, πιο θα το σκεφτούμε, θα το κάνουμε έτσι, πιο αναλυτική σκέψη. Η μάνα μου πιο παρορμητική και τα έχω πάρει και τα δύο. Η πρώτη μου αντίδραση είναι συνήθως πιο σωστή. Άμα κάτσω να το σκεφτώ, πάλι δεν θα κάνω πολλές φορές λάθος, συνήθως μέσα θα πέσω. Αλλά το παρορμητικό μου είναι πιο έντονο. Αυτό δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο στο να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο? Δηλαδή να πεις ότι εγώ είμαι καταδικασμένος, ότι. Κοίτα, είχα περάσει μια τέτοια μικρή κρίση. Όταν ήμασταν στο πρώτο έτος σχολής, λέω: τώρα πού πας, μωρέ? Πού πας τώρα? Θα σε συγκρίνουν συνέχεια με τους γονείς σου, θα σε κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο. Και έτσι είχα πάρει και τους γονείς μου και του λέω: ρε, εσείς. Γιατί λείπανε τότε, κάπου ήταν περιοδία. Λέω: ρε, εσείς τώρα τι. Μπα σε κάνω βλακίες. Μου λέει: μάνα μου, ρε, εσύ αυτό είναι που θες να κάνεις? Λέω: ναι, αυτό θα κάνεις, μου λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Λύθηκε το θέμα. Και... πάρα πολύ ωραία. Άρα το συμβουλεύτηκε εκείνη την. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν τόσο συμβουλή, ήταν παρακίνηση πιο πολύ, το βλέπω εγώ. Δηλαδή, δεν ήταν. Ο συμβουλή ήταν λίγο ένα σπρόξιμο. Ένα σπρόξιμο, μπράβο. Ότι αυτό θέλω να κάνω, αλλά θέλω και λίγο και το σπρόξιμό μου από τους γονείς μου, ίσως. Ήθελα μια μικρή επιβεβαίωση, μάλλον. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Εν τω μεταξύ, δεν είχαν ιδέα, δεν τους είχα ζητήσει ποτέ βοήθεια. Πήγα εδώ σε εξετάσεις μόνος μου, χωρίς να ξέρουν ότι θα δώσω εξετάσεις. Απλά μπήκανε μέσα μια μέρα και με ακούγανε, επειδή ήταν δίπατο το σπίτι, ήμουνα επάνω και έλεγα μονολόγους εγώ εκεί από το Macbeth και κάτι άλλα και λένε, όπα, τι είναι αυτά, ο γιος μας τι κάνει τώρα. Φυσιολογικό.